κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν εδώ, γιατί όπως λένε άκουσαν βέβαια τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης στον Δήμαρχο, αλλά είναι επιφυλακτικοί και μου λέγατε κύριε Γαλανόπουλε ότι περιμένετε να δείτε τι θα γίνει τώρα τις επόμενες μέρες, καθώς αύριο λύγει η σύμβαση που υπάρχει με τους, για την φιλοξενία των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, περίπου 250 άτομα. Ναι. Καλημέρα και από μένα καταρχάς. Λίγη αύριο η σύμβαση από ό,τι γνωρίζουμε και ακούσαμε όλοι, μάθαμε τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν προς το Δήμαρχό μας. Mm-hmm. Ότι δεν θα έρθουν άλλοι. Ότι δεν θα έρθουν άλλοι, ότι θα φύγουν αυτοί που υπάρχουν εδώ πέρα και περιμένουμε αυτό να το δούμε να γίνεται πράξη. Ναι. Και μέχρι να γίνει η πράξη, κύριε Παπαδόπουλε, θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, γιατί βλέπουμε και ελληνικές μέρες πίσω και πανό κτλ. Και γιατί υποτίθεται ότι αυτό είχε λήξει. Είμαστε στο δρόμο. Ναι. Συγγνώμη γιατί δεν σας ακούω καλά. Είμαστε στον δρόμο γιατί ανησυχούμε, παραγρυπνούμε, δεν εφησυχάζουμε, δεν έχουμε κλείσει δρόμους, δεν έχουμε όλο τον κόσμο στον δρόμο, δεν είμαστε όπως ήμασταν εκείνες τις μέρες που περιμέναμε να έρθουν, αλλά ανησυχούμε. Κινούμαστε, βλέπουμε, ακούμε διάφορα πράγματα και κάποιες ΜΚΟ. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι σε περίπτωση που έρθουν και πάλι πούλμαν από τα νησιά μας και έρθουν στην περιοχή σας, θα κάνετε ό,τι κάνατε και την προηγούμενη φορά. Οι άνθρωποι επέστρεψαν στην Εύβοια. Δεν πρόκειται να δεχτείτε περισσότερους πρόσφυγες ή μετανάστες. Μα αυτό ακριβώς. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις προς το Δήμαρχο ότι δεν θα έρθουν άλλοι. Υπάρχουν ήδη ένας μεγάλος αριθμός στην περιοχή. Ότι θα θετηθούν οι υποσχέσεις. Ποτέ δεν ξέρω. Εμείς επαγρυπνούμε και δεν εφησυχάζουμε. Καλό είναι να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Για να πάμε και στους υπόλοιπους. Περιμένουμε να δούμε να γίνονται πράξη. Ναι. Ναι, να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους. Να πάω στον κύριο Τσιμπιδαρό που ακούτε κι εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παυλόπουλε, καλημέρα κύριε Αντώρα. Λοιπόν, ανησυχούμε πραγματικά οι κάτοικοι και στο μεγάλο μέρος του πληθυσμού εδώ πέρα των κατοίκων. Να υπενθυμίσω πάλι εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που βρισκόμαστε και χθες το βράδυ, είμαστε μέχρι πολύ αργά. Έχουμε 70-80 κατοίκους και πέρυσι μας φέρανε 1.100. Με τις ενδείξεις που είχαμε, γνωρίζαμε ότι πιθανόν φέτος να μας φέρανε περισσότερους. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πληθυσμό 70 προς 1.100-1.500, ξέρω πόσους θα φέρνανε. Μιλάμε για ένα πίθανο, για ένα απίστευτο νούμερο. Έτσι, να κατοικήσει στην περιοχή μας πιθανότατα κάποιοι εξ αυτών, όπως έγινε και πέρυσι και κατοικούν ήδη τώρα, να κατοικήσουν και το καλοκαίρι μέσα στην τουριστική ζώνη, μέσα στην τουριστική σεζόν. Δημιουργήθηκαν προβλήματα με αυτό. Τα προβλήματα είναι γνωστά, πάρα πολλά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μια ανωτελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στην περιοχή σας, η οποία δεν είναι αντίθετη στο να φιλοξενήσει πρόσφυγες και μετανάστες στο ξενοδοχείο της ή να φτάσουν περισσότεροι. Και μάλιστα επιθυμεί να βοηθήσει και να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό. Να την ακούσουμε λίγο όλοι μαζί. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, τι καλημέρα. Λέτε τώρα εσείς για αυτή την κινητοποίηση και για τις επιδράσεις? Μισό λεπτό λίγο. Την προηγούμενο χρόνο είχαμε μπει ξανά στο πρόγραμμα και είχαμε φιλοξενήσει μετανάστες στους νεκρούς μήνες για 5 μήνες. Ναι. Μετά το Απρίλιο που τους πήρανε, εγώ είμαι η πρώτη που νίκησα ξανά και μπήκα ξανά στην τουριστική σεζόν από τα πρώτα νοικιαζόμενα που έβαλα κόσμο. Ναι. Δεν αντιμετώπισα κανένα απολύτως πρόβλημα και φιλοξένησα τουρίστες μέχρι 15 Οκτωβρίου. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν δημιούργησα κανένα απολύτως πρόβλημα στο γύρο μου ή στο χωριό μέσα. Ναι. Ίσα-ίσα που τους δείξαμε, λίγη καλοσύνη τους δείξαμε, που στους κανονικούς, τους απλούς τουρίστες που μας έρχονται προσφέρουμε τόσα πολλά και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, δείξαμε λίγη καλοσύνη και θελήσανε να μας έχουν σαν οικογένειά τους. Ναι. Τόσο πολύ. Γιατί αντιδρούν οι συντοπίτες σας τότε, τι λέτε εσείς? Γιατί, να σας πω πολύ απλά τι μου είπανε εμένα, που δέχτηκα ένα πολύ μεγάλο ισχυρό μπούλι, που με μεγάλες απειλές ότι θα μας κάψουν τα σπίτια μας, όπως είπανε, ναι, που φωνάζανε με τις ντουντούκες, που είναι απαράδεκτα, αυτά είναι αφύσικα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους μέσα στο ξενοδοχείο σου, δεν μπορείς να έχεις άτομα που θέλεις εσύ. Για να τους ακούσουμε τι λένε. Μου είπανε, ναι, δεν τους θέλουμε, δεν μας αρέσει να τους βλέπουμε. Δεν μπορείτε να έχετε.
Δεν είναι ηθικόν. Κυρία μου, δεν είναι ηθικόν. Αυτό το δήλωσε πριν λίγες μέρες όλο το χωριό. Δεν είναι ηθικόν. Είναι νόμιμο, ναι, μπορείτε να βάλετε, αλλά δεν είναι ηθικόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι πολύ έντονο. Τα προβλήματα στην περιοχή μας ήταν τεράστια. Γιατί δεν δημιουργήσαν προβλήματα. Γιατί τα δημιουργήσαν προβλήματα. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε στην αστυνομία γυναικών, και θα δείτε πολλά αν υπάρχουν καταγεγραμμένα γεγονότα. Αυτό μπορείτε να το βρείτε. Δεν υπάρχει κάτι γεγονότα, τα γεγονότα που καταγράφηκαν είναι πάρα πολύ μικρά από αυτά που πραγματικά συνέβησαν και το ξέρετε κι εσείς οι ίδια πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, αλλά εδώ λέει η αθλητία. Δεν είναι σωστό να ξαναβάλλετε. Ποια είναι τα γεγονότα που γίνανε, για να ξέρω κι εγώ να μάθω. Γιατί δεν γνωρίζω. Ένα λεπτό. Για ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό. Κάτι. Κυρία Παπαδόπουλε, ένα λεπτό. Δηλαδή, εδώ λέει η κυρία. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Πείτε μου το όνομα της κυρίας. Κυρία Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, ένα λεπτό. Κυρία Δέσποινα, ένα λεπτό. Κυρία Παπαδόπουλε. Δεν νομίζω να είναι τόσο ωραίο πράγμα. Εδώ λέει η κυρία ότι δέχθηκε bullying, απειλές. Θα τις κάψετε το. Ισχυρό bullying, θα τις κάψετε το σπίτι, το ξενοδοχείο κτλ. Υπάρχουν αυτά. Καταγεγραμμένα πράγματα. Όποιος ξενοδόχος βάλει μετανάστες θα σας τα κάψουμε. Για ένα λεπτό. Κύριε Παπαδόπουλε. Αυτά υπάρχουν. Ένα είναι λεπτό, κουμέντας. Κύριε Δέσποινα μου. Ένα λεπτό. Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε. Να πούμε κι εμείς αυτά που ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε για καμιά επίθεση σε καμιά κερία ξενοδόχο. Τρία θέλετε χρόνια εδώ βιντεάκι? Πέρα αυτοί οι ξενοδόχοι δεν τους έχει ακουμπήσει κανείς. Δεν τους έχει ακουμπήσει κανείς ούτε τρίχα από το μαλλί τους. Το έχουμε, εμείς δεν το έχουμε τίποτα εναντίον των μεταναστών, υπάρχει. Ούτε των μαύρων, ούτε των άσπρων, όπως ακούγεται. Ναι. Εμείς πρώτοι οι κάτοικοι αναδείξαμε το πρόβλημα όχι εναντίον των μεταναστών, αλλά εναντίον αυτών που τους φέρουν και τους εκμεταλλεύονται. Όχι επειδή τους αγαπάνε και θέλουν να τους φιλοξενούν. Με ποιο τρόπο τους εκμεταλλεύομαι όταν είχαν προβλήματα? Το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν για να παίρνουν χρήματα. Και να σας πω και τα προβλήματα. Να ανοίξουν τις πόρτες συγγνώμη, τους αν και θέλετε, τους προσπαθήσαμε να τους ηρεμήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή ρωτήσατε για προβλήματα... Άνθρωποι φοβισμένοι, ταλαιπωρημένοι ήταν. Κυρία Δέσποινα, ένα λεπτό να σας απαντήσουμε. Να σας πω λοιπόν για τα προβλήματα. Να σας πω συγκεκριμένα κύριε προβλήματα. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα λεπτό. Επειδή άκουσα το συντοπίτη σας να λέει ότι είναι, δεν είναι ηθικόν. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Άκουσα το συντοπίτη σας να λέει δεν έχει μιλήσει και η κυρία που είναι μαζί σας εκεί πέρα. Να την ακούσουμε. Ένα λεπτό και παρακαλώ. Να συνεννοηθούμε, παιδιά. Ένα λεπτό, γιατί μιλάμε πολύ. Δεν έχει μιλήσει και η κυρία. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε μου. Σας παρακαλώ. Άρη, δεν έχει μιλήσει και η κυρία που είναι δίπλα. Ακούσαμε τον κύριο να λέει ότι δεν είναι ηθικόν. Είναι νόμιμον, αλλά δεν είναι ηθικόν. Ποιο είναι το ανήθικο, γιατί λέει η κυρία Δέσποινα που έχει το ξενοδοχείο, ρε παιδιά, τους προσφέραμε στέγη για λίγους μήνες, φύγαν οι άνθρωποι, δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Και δεν φτάνει αυτό, μου λέτε ότι αν βάλω στο ξενοδοχείο μου πρόσφυγες, θα μου το κάψετε. Δεν είναι καλό το κλίμα στην περιοχή. Είναι προφανές ότι δεν είναι καλό. Παρουσία δηλαδή των μεταναστών εδώ, κύριε Σαφωνά. Καταρχήν ήταν καλημέρα σας. Καλημέρα. Στην περιοχή των Νέων Βρασνών είμαστε περίπου στους 70 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα. Ναι. Στην παραλία Βρασνών. Ναι. Η μετανάστες ήταν 1.200 με 1.300. Ναι. Ήταν ένας προς 20 και. Ναι. Η ασφάλειά μας ήταν... Δεν μπορούσε να μας προστατεύσει κανείς. Ναι. Καθημερινώς ερχόταν τα περιπολικά της αστυνομίας στα καταλήματα, ναι, γιατί υπήρχαν επεισόδια. Κλεψιές, βιασμοί μεταξύ τους, μαχαιρώματα, σφαγμένοι. Στην πλειοψηφία ήταν άνδρες. Ναι. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε στους δρόμους ένα άτομο μόνο του. Εσείς οι κάτοικοι της περιοχής είχατε περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Ήταν τόσο δύσκολος ο χειμώνας είχατε που είμαστε φυλακισμένοι στα σπίτια μας. Κλοπών, διαρρήξεων και επιθέσεων από τους ανθρώπους που έμεναν... Πληθώρα και μάλιστα να το πω, γιατί και αυτό έχει να το πούμε τη σημασία του. Μπαίνουν στα σπίτια και συγκεκριμένα το κάνουν επίτηδες. Αφοδεύουν μέσα στα σπίτια χωρίς να υπάρχει λόγος εκτός, ας το πούμε, τουαλέτας. Δηλαδή είναι κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό έγινε πολλαπλάσια σε πολλά σπίτια κατά τη δηλώσεις των κατοίκων. Μάλιστα. Κυρία Δέσποινα, τι λέτε? Για μια κατηγορία. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα και λίγο με πιο ανοιχτό μυαλό. Όταν θέλεις να τα βλέπεις έτσι από τη δική σου μεριά, γιατί όλα αυτά φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθανε για 5 μήνες μετά από πόση ταλαιπωρία της ζωής τους να μένουν για κάποιους μήνες,
Τα θέλεις να τα βλέπεις έτσι όπως τα θέλεις εσύ να τα βλέπεις. Και δεν θέλεις να βλέπεις πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Αυτό. Καλημέρα σας, παιδιά. Όλους. Για συνεννοηθείτε εδώ πέρα στα βράστα. Να ακουστούμε κι εμείς. Για συνεννοηθείτε, γιατί δεν είναι καλό αυτό που βγάζετε σαν εικόνα. Όταν δεχόμαστε απειλές και μπούλινγκ έξω στο τόπο που ζούμε, αυτά τα πράγματα είναι ανήθικα και ανήκουστα. Καλημέρα σας. Σε ποιον αιώνα ζούμε? Δεν είναι καλό σε μια μικρή κοινωνία να επικρατεί τέτοια ένταση μεταξύ σας. Νομίζω ότι πρέπει να συνεννοηθείτε. Καλημέρα σας. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρία Δέσποινα, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, καλημέρα σας. Ακούστηκαν νομίζω οι απόψεις. Μπορούμε να... Καλημέρα. Για πάμε στο τραπέζι.